Εγώ θέλω να σε πάω. Εγώ θέλω μέχρι... να σε ρωτήσω. Ρε, όταν λέμε ναι, ναι. στην Καλαμάτα, ξέρουν από καλό λάδι. Ναι. Στην περιοχή, ας πούμε, της Μυτιλήνης, ξέρουν από σαρδέλα. Μάλιστα. Στην Έδεσα, ξέρουν από τα κεράσια. Μάλιστα. Κάπου αλλού ξέρουν. Από. Δείτε. Από τι? Δείτε. Μου πεις εσύ αν ξέρεις όμως. Η τέχνη της παράδοσης αναβιώνει από το Δήμο Αλεξανδρούπολης με το διαγωνισμό πίτας. Διαγωνισμός πίτας στην Αλεξανδρούπολη. Την Κυριακή 18 Ιουνίου και ώρα 7 στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς. Την εκδήλωση παρουσιάζει ο γνωστός ηθοποιός Τόνι Δημητρίου. Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Αγνάντιας Άγιος Γεώργιος και ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Λουτρού θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη και φυσική παρουσία των μελών τους για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Επιτροπή Γευσηγνωσίας. Καταξιωμένη σεφ από την Ένωση Επαγγελματιών Μαγειρικής και Γαστρονομίας Ελλάδος. Οι 15 καλύτερες πίτες θα λάβουν χρηματικά βραβεία. Τηλέφωνα συμμετοχής 693-6617-058. Και 693-6738-480. Διαγωνισμός πίτας. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά σχήματα και ορχήστρα, η οποία θα συνοδεύσει και τα χορευτικά συγκροτήματα. Διαγωνισμός πίτας στην Αλεξανδρούπολη. Την Κυριακή 18 Ιουνίου και ώρα 7 στο γήπεδο Φώτης Κοσμάς. Να είστε όλοι εκεί. Λοιπόν, άκουσε τι προτείνω. Ναι. Εσύ θα δούμε ναι. τι κουκιά πιάνει. Δηλαδή, πόσα πες το, πώς το λένε, τέτοια πιάνει ο σάκος. Θα ναι. δούμε αν ξέρεις να φτιάχνεις πίτες. Με απίδι, όχι. Με αχλάδι. Ξέρεις να φτιάχνεις πίτες. Λοιπόν, όχι, εγώ θα μπω στην Επιτροπή Γευσηγνωσίας παρότι δεν είμαι σεφ. Η κυρία Τζεμπελίδου, η πρόεδρος. Γεια σας, πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Κυριακή. Καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη. Να ρωτήσω κάτι, Κυριακή, αυτός ο διαγωνισμός. Για τη βοήθεια και για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Κυριακή, λοιπόν, ο διαγωνισμός, τι πρέπει να κάνουμε για να συμμετάσχουμε? Για να συμμετάσχετε, πρέπει να δηλώσετε πρώτα απ' όλα, να αποφασίσετε τι πίτα θα κάνετε, να το δηλώσετε στα τηλέφωνα που έχουμε, να ετοιμάσουμε την καρτέλα σας, ώστε όταν τη φέρετε έτοιμη, ψημένη, να βάλουμε την καρτέλα σας και να διαγωνιστείτε όπως οι υπόλοιπες περίπου 300 που δηλώσαν συμμετοχή. 300! 400 συμμετοχές θα έχετε. Κυρία Τζεμπελίδου. 300 έχουμε μέχρι στιγμής. Συγγνώμη, ποιος θα δοκιμάσει 300 πίτες στη σειρά? Ποιος, σοβαρά τώρα, ποιος θα δοκιμάσει? Ναι, ναι, ναι. Έτσι όλοι. Ο Τόνι Παπαδημητρίου παρουσιάζει, να πούμε. Ναι. Ξέρετε ότι οι γευσηγνώστες δεν τις τρώνε τις πίτες, τις δοκιμάζουν. Το κάνουν σαν κουρουπάκια. Είναι 8 με 10 γευσηγνώστες από την εταιρεία των ελληνικών γαστρονομίας Ελλάδος. Το κάνουν σε κουρουπάκια, παίρνουν το κάθε κουρούπα από 80 πίτες περίπου, βγάζουν τις καλύτερες και μέσα από αυτές τις δοκιμάζουν όλοι οι γευσηγνώστες τις καλύτερες 15. Και έτσι βγαίνουν οι 15. Κυρία Τζεμπελίδου, εσείς που έχετε τις συμμετοχές σε ούσα και πρόεδρος, πείτε μας λίγο, οι περισσότεροι τι πίτες φτιάχνουν? Δηλαδή, τι είδη πίτας θα κυριαρχούν? Εμείς τρώμε κάτι τυρόπιτα στο πρωί, εδώ εμείς πράγμα. Εμείς τρώμε ό,τι τρώγεται τώρα από τις πίτες. Άστο αυτό, εμείς δεν είμαστε χαρακτηριστικοί. Λοιπόν, εμείς εδώ στη Θράκη, για να μην πω μόνο για την Αλεξανδρούπολη, γιατί έχουμε συμμετοχές από όλη τη Θράκη και Θεσσαλονίκη. Την πίτα την έχουμε ως ένα παραδοσιακό φαγητό που παλιά οι οικογένειες, η μητέρα την έβγαζε στο τραπέζι για να φάει όλη η οικογένεια και να χορτάσει, αλλά το ίδιο ακριβώς κάνανε και όταν περιμένανε κάποιους επισκέπτες για να τους θυμίσουν. Εδώ αυτές οι πίτες που θα διαγωνιστούν, έχουμε φυσικά και τις κλασικές τυρόπιτες, σπανακόπιτες κλπ, αλλά υπάρχουν παστουρματόπιτες, γαλατόπιτες, τρουφόπιτες, μανιταρόπιτες. Το κυριότερο. Πορτοκαλόπιτες, γαλακτόπιτες. Άσε τώρα τα αγγλικά. Πάμε. Πίτα με γουρουνόπουλο. Ναι, ελάτε. Ξέρετε, γι' αυτό βάζουμε και τα βραβεία, να επιβραβεύσουμε φυσικά και κάποιες γυναίκες, δεν μπορούμε όλες, αλλά να υπάρχει και ένα τέτοιο ενδιαφέρον. Ένα ενδιαφέρον, γιατί βάζουν πραγματικά την σκέψη τους τι θα κάνουν ώστε να είναι η πιο πρωτότυπη πίτα. Γιατί το φύλλο είναι φυσικά, το φτιάχνουν οι γυναίκες ή οι άντρες, γιατί έχουν και αδερφικές συμμετοχές. Α, δεν είναι έτοιμο το φύλλο. Συγγνώμη, κύριε Τζεμπελίου. Δεν είναι έτοιμο το φύλλο στην πίτα, το ανοίγετε εσείς? Το ανοίγουν, βέβαια. Βεβαίως, μα αυτός είναι ο σκοπός της εκδήλωσης. Είναι η διάδοση και ανάδειξη της τοπικής παραδοσιακής κουζίνας μας. Και θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει ένα ακόμη συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου μας, η γαστρονομία.
Είναι υπέροχο αυτό που μας λέτε. Βλέπουμε το θέατρο είναι γεμάτο από τα περσινά πλάνα βεβαίως που μας έχετε στείλει. Και τα βραβεία είναι και πολύ τα βραβεία καλά. Είναι καλά. Έτσι, για 500 ευρώ είναι ο πρώτος. Διασκεδάζεται με θρακιώτικα. Εξαιρετικό είναι αυτό, κυρία Τζεμπελίδου. Μακάρι να προλαβαίναμε να έρθουμε πάνω. Να δοκιμάσουμε. Εμείς θέλουμε στην. Όχι, εγώ θέλω εσύ να φτιάξεις. Άκουσες ότι έχει και ανδρικές συμμετοχές, ναι. Ξέρεις. Να τι να κάνεις πίτες. Να κάνω. Πίτες. Δεν ξέρω. Να, δεν ξέρω. Αφού μαγειρεύεις, βρε Νίκο, λοιπόν, δώσε πενεύμα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω μπορείτε, να. Κουράζομαι να ανοίγω φίλο. Μπορείτε να ρωτήσετε όμως. Μπορείτε να ρωτήσετε και να μάθετε. Κάπως έτσι και οι άντρες ξεκινήσανε. Μην θεωρείτε ότι το να ανοίξεις φίλο είναι κάτι. Πολύ απλό. Θέλει τέχνη, δεν μπορεί και ο καθένας. Να γνωρίζεις, βέβαια, βέβαια. Να περάσει το όμορφα. Και να κερδίσει οι καλύτεροι ή ο καλύτερος, το πω εγώ. Να κερδίσουν οι καλύτεροι. Έτσι. Να κερδίσουν οι καλύτεροι. Έτσι. Έτσι ακριβώς, κυρία Τζεπερλίδου. Πες σε πίτα να σε φάω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Τζεπερλίδου. Να ανοίγεις φίλο, γιατί δεν είναι πράγματα αυτά.